Γεια σας, καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στις υποθέσεις σας για μένα. Σας είχα ζητήσει στο Instagram να μου πείτε τις υποθέσεις σας για μένα και κάποιοι πέσατε μέσα, κάποιοι όμως όχι. Αν ανήκει στο 75% των ατόμων που βλέπουν τα βίντεό μου και δεν κάνουν subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, αυτό αλλάζει επίσης τώρα. Κάπου εδώ παίρνει το όνομά μου, Άννη Χαραλάμπους, να πας να με ακολουθήσεις γιατί εκεί σε ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, όπως επίσης εκεί σε ενημερώνω πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, να σας πω ότι οι υποθέσεις, παιδιά, ήταν πάρα πολλές. Ξεπεράσαμε σε αριθμό κάθε άλλη φορά που σας έχω ζητήσει κάτι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο περισσότερα γίνεται. Και αν δεν τα καταφέρουμε να τα απαντήσουμε όλα, γιατί δεν πιστεύω ότι γίνεται σε μία μέρα, σε ένα βιντεάκι, τότε σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε και part 2, αν εσείς το θέλετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη σειρά, όπως μου τα γράψατε. Θα τα πάμε στην τύχη δηλαδή, δεν θα κάτσω να τα κάνω με ψυχαναγκαστική σειρά. Πάω κόντρα στον ψυχαναγκασμό μου τώρα τελευταία, οπότε ό,τι κάνω ψυχαναγκαστικά προσπαθώ να το κάνω ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, σου αρέσει να τρως, είναι η πρώτη υπόθεση και νομίζω, παιδιά μου, πέφτει μέσα η κοπέλα που το είπε. Πράγματι μου αρέσει να τρώω, πράγματι λατρεύω το φαΐ, λατρεύω το καλό φαΐ, λατρεύω το σπιτικό φαΐ επίσης, και ας μην το έχετε δει αυτό στα βίντεό μου, αλλά λατρεύω, παιδιά, και το βρώμικο, το βρωμιάρικο, το απ' έξω, το ωραίο, ρε παιδί μου, και το πλαστικό μου αρέσει και όλα αυτά μου αρέσουν. Συνεχίζουμε, λέει μια κοπέλα, όταν ευχαριστιέσαι το σεξ, κάνεις αυτό το που κάνεις όταν σ' αρέσει κάτι που τρως. Γενικότερα πολύ μου έχετε σχολιάσει αυτό το που κάνω τη στιγμή που τρώω κάτι και μ' αρέσει. Παιδιά, δεν φταίω, δεν ξέρω αν το κάνω και στα αλήθεια, αλλά στο βίντεο, τη στιγμή που παθιάζομαι με το φαΐ, μου βγαίνει κάπως έτσι και το κάνω λίγο έντονο το μου, λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη υπόθεση. Θέλεις να κάνεις οικογένεια κάποια στιγμή με 2 ή 3 παιδάκια. Και 4 ή 5 παιδιά μη σου πω, μακάρι να τα καταφέρω και να κάνω αυτή την οικογένεια των ονείρων μου. Γενικότερα μου αρέσει μεγάλη οικογένεια, δεν είχα μεγάλη οικογένεια, οπότε αυτό που δεν είχα θα ήθελα να το κάνω στα δικά μου τα παιδιά. Οπότε ναι, θα ήθελα να κάνω 4 με 5 παιδάκια. Και όσο πιο σύντομα γίνεται. Επόμενη υπόθεση, είσαι σχολαστική με την τάξη. Πράγματι, είμαι πολύ ψυχαναγκαστική, έχω κόλλημα με την τάξη, δεν μπορώ να λειτουργήσω άμα το γραφείο μου για παράδειγμα είναι άνω κάτω και πολλές φορές το κάνω άνω κάτω, και το δωμάτιο και το γραφείο. Αλλά προσπαθώ γενικότερα να είμαι όσο πιο τακτική γίνεται και όσο πιο προσεγμένη, τέλος πάντων, με το χώρο στον οποίο μένω, γιατί δεν μ' αρέσει να είναι άνω κάτω, μετά τρελαίνομαι, με πιάνει μούρλα μου και αρχίζω και γκρινιάζω. Νευριάζεις εύκολα, η επόμενη υπόθεση. Δεν μπορώ να πω ότι νευριάζω εύκολα, δεν είμαι πολύ νευρικός άνθρωπος. Πιο πολύ θα έλεγα ότι είμαι ανυπόμονη, είμαι ψυχαναγκαστική, είμαι άλλα πράγματα. Νευρική όχι, δεν θα το έλεγα. Τουλάχιστον έτσι νομίζω, μάλλον πρέπει να ρωτήσω τον Κώστα να μου πει τη γνώμη του. Λοιπόν, δεν σου αρέσουν τα φορέματα. Λάθος, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φορέματα, ασχέτως που δεν τα φοράω. Η κοπέλα που μου το είπε αυτό το μήνυμα το λέει γιατί με ξέρει στα αλήθεια. Είναι η Greek Cat, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας έχω και το link από το δικό της κανάλι. Είναι και έγκυος, να σας πω, και σύντομα θα γίνει μανούλα. Οπότε να πάτε να την τσεκάρετε γιατί κάνει πολύ ωραία βίντεο. Τέλος πάντων, το λέει αυτό λοιπόν επειδή δεν με έχει δει ποτέ με φόρεμα. Μου αρέσουν τα φορέματα, απλά για να είμαι ειλικρινής δεν συνηθίζω να φοράω. Δεν ξέρω πόσο περίεργο ακούγεται αυτό. Μου αρέσουν, έχω μια ντουλάπα γεμάτη, απλά δεν φοράω. Νομίζω πως βλέπεις Masterchef. Παιδιά, όχι, δεν βλέπω φέτος. Έχω δει όλα τα προηγούμενα Masterchef. Το φετινό δεν έχει τύχει να το δω, δεν είχα χρόνο γενικότερα καθόλου να δω τηλεόραση. Έκανα άλλα πράγματα, οπότε δεν το έχω δει, ούτε ένα επεισόδιο. Είσαι πολύ ευαίσθητη και δεν θες να το δείχνεις. Πέφτεις μέσα, φίλη μου. Πράγματι είμαι λίγο ευαίσθητη, αλλά δεν θέλω καθόλου να το δείχνω. Γιατί γενικότερα δεν μου αρέσει να εκδηλώνομαι, δεν εκδηλώνομαι καθόλου εύκολα. Το πρώτο άτομο στη ζωή μου στο οποίο εκδηλώθηκε ήταν ο Κώστας, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Αν έφτασα 20 χρονών για να εκδηλώσω τα συναισθήματά μου σε ένα άτομο, καταλαβαίνεις γιατί πρόκειται.
είσαι σεξουλιάρα και μπορείς να κάνεις έναν άντρα να περάσει καλά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον Κώστα. Είσαι 50 κιλά. Λοιπόν, πέφτεις μέσα φίλοι μου, είμαι πράγματι 50 κιλά και παίζω γενικότερα εκεί στα 50 κιλά, δηλαδή το μίνιμουμ που φτάνω είναι 48 και το ανώτερο που έχω φτάσει ποτέ στη ζωή μου είναι τα 52 κιλά. Στόχος μου είναι να καταφέρω να πάω στα 55 κιλά, αν και δεν το βλέπω, γιατί ό,τι και να φάω γραμμάριο δεν παίρνω. Πάντως ναι, θα ήθελα να πάω 55 κιλά. Τρως και δεν παχαίνεις. Μέσα πέφτεις, πράγματι τρώω και δεν παχαίνω όπως σου είπα. Γενικότερα είναι το πρόβλημά μου, από μικρή το έχω αυτό το πρόβλημα, ό,τι και να έτρωγα, όσο και να έτρωγα, δεν παίρνω ούτε γραμμάριο. Μένεις Αθήνα, μένω Αθήνα, μέσα στην καραντίνα το κάνεις κάθε μέρα. Ισχύει, είσαι πολύ πονόψυχη. Είμαι, αν και δεν το δείχνω, κατά βάθος, πολύ βάθος, είμαι και από αυτό. Θα μας κάνεις ένα βίντεο με μακιγιάζ και παραπάνω από ένα μπορώ να κάνω. Θέλω να κάνω, έχω κάποιες ιδέες, αλλά τύπου challenge, όχι απλά να πω θα σας δείξω ένα μακιγιάζ ωραίο κλπ. Να το κάνω έτσι σε challenge μ' αρέσει, οπότε ναι, θέλω να σας κάνω τέτοιο βίντεο. Σου αρέσουν πολύ τα παιδάκια. Λατρεύω τα παιδάκια, θέλω όπως σας είπα να κάνω 5 και μακάρι να τα καταφέρω. Είσαι αρκετά ντροπαλή. Είμαι. Τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ λίγο να μην είμαι τόσο. Δεν τα καταφέρνω. Γενικότερα, μην βλέπετε αυτό που βλέπετε από το YouTube. Στο YouTube δεν είμαι ντροπαλή, είμαι λίγο ξεδιάντροπη. Αλλά στην πραγματική ζωή, παιδιά, δηλαδή αν με συναντήσετε στον δρόμο, πω και μου μιλήσετε, θα ντραπώ πάρα πολύ. Γενικότερα, ντρέπομαι πάρα πολύ εύκολα. Είσαι εξωγήινος. Μπορεί. Νομίζω ο φίλος αυτός με κατάλαβε, παιδιά. Δεν ήθελα να σας το πω, αλλά με καταλάβατε. Είμαι. Πιστεύω πως μένεις με τους γονείς και τον Κώστα μαζί. Με τους γονείς του Κώστα και με τον Κώστα, ναι. Ισχύει. Μένουμε εδώ και κάποια χρόνια μαζί. Και σύντομα θα μετακομίσουμε, ελπίζω. Υποθέτω ότι σου έχει κάνει πρόταση γάμου και θα φάμε κουφέτα σύντομα. Πρόταση γάμου την επίσημη με το δαχτυλίδι δεν μου την έχει κάνει ακόμα. Ότι έχουμε συζητήσει γενικότερα το θέμα γάμου και λοιπά, ναι, το έχουμε συζητήσει και θέλουμε πάρα πολύ να παντρευτούμε όσο πιο άμεσα γίνεται. Δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο θα το θέλαμε πάρα πολύ, αφού όμως πρώτα μετακομίσουμε, να έχουμε πρώτο το σπιτάκι μας και μετά το γάμο. Σου αρέσουν πολύ οι σοκολάτες όπως και εμένα. Τις λατρεύω τις σοκολάτες, παιδιά, θα μπορούσα να ζω μόνο με σοκολάτες, απλά δεν είναι δυστυχώς υγιεινό, οπότε δεν τις τρώω. Δεν τρώω μόνο σοκολάτες, αλλά τρώω. Παιδιά, να πω την αμαρτία μου, δεν καπνίζω, δεν πίνω. Αυτή είναι η αμαρτία μου εμένα, να τρώω σοκολάτες. Τι να κάνω ρε παιδιά, να μην φάω, μια απόλαυση έχουμε και εμείς αυτή τη ζωή, τη σοκολάτα, να μην την απολαμβάνουμε λοιπόν, δεν γίνεται. Υποθέτω ότι είστε οικονομικά πολύ ευκατάστατοι με τον Κώστα. Κοίτα, για να μένουμε με τους γονείς του, δεν νομίζω ότι είμαστε ευκατάστατοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό ελπίζω να αλλάξει σύντομα και να γίνουμε κιόλας οικονομικά ευκατάστατοι, γιατί όχι, μακάρι. Θα το πάρω σαν ευχή αυτό λοιπόν που είπες. Είσαι θεά κούκλα μου, μακάρι να ήσουν ακόμα ρόδο να κάναμε βίντεο μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι η λατρεμένη μου φίλη, η Μαρία Αρβ στο YouTube. Είναι παιδιά η καλύτερη YouTuber για μένα. Αξίζει να πάτε να τη δείτε. Είναι μανούλα, έχει ένα γλυκύτατο κοριτσάκι και γενικότερα είναι μια κλίκα και η μάνα και η κόρη. Να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε, κάνει και challenge, κάνει και vlog, κάνει πολύ ωραία βίντεο. Κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας έχω και το δικό της link. Οπωσδήποτε θα πάτε να τη δείτε, παιδιά. Και θα μου πείτε κιόλας ότι την είδατε. Περιμένω σχόλιο σας να μου πείτε ότι πήγατε και την είδατε. Υποθέτω ότι είσαι αραβωνιασμένη. Όχι, δεν είμαι ακόμα αραβωνιασμένη. Νομίζω ο αραβώνας θα γίνει μαζί με το γάμο. Κάπως έτσι θα το κάνουν, πολύ κοντά χρονικά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, μην αγχώνεστε. Όταν γίνουν όλα αυτά, μαζί θα είστε κι εσείς, θα τα βλέπετε όλα. Γενικότερα, σκοπεύω να κάνω βίντεο για όλα. Και με τη μετακόμιση και με το τι θα πάρω για το σπίτι. Με αραβώνες, γάμους, παιδιά, σκυλιά, τα πάντα τέλος πάντων. Σε όλα θα σας πάρω μαζί, μην αγχώνεστε. Έχει πολύ μέλλον αυτό το κανάλι. Τα έχω προβλέψει όλα, τα έχω σχεδιάσει όλα γενικότερα για το τι βίντεο θα κάνω. Πιστεύω ότι δεν καπνίζεις, πολύ σωστά πιστεύεις φίλοι μου, δεν καπνίζω πράγματι, δεν πίνω, είπαμε μόνο σοκολάτες παιδιά και κανένα βρώμικο, κανένα πλαστικό, κανένα φαΐ τέλος πάντων τέτοιο περίεργο. Αυτή είναι η κατάκριση που κάνω γενικότερα, πάντως τσιγάρα και τα λοιπά δεν έχω βάλει ποτέ στο στόμα μου. Πιστεύω πως σου αρέσουν αρκετά τα αγγλικά, πολύ σωστά πιστεύεις, μου αρέσουνε, όπου να είναι παντρεύεσαι με τον Κώστα.
Έτσι πιστεύω κι εγώ, ελπίζω σύντομα. Τρως πολύ και δεν παχαίνεις, πράγματι. Τρώω όλο το σύμπαν γενικότερα, τρώω περισσότερο από τον Κώστα, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Και δεν παχαίνω. Εγώ τρώω, εκείνος παχαίνει γενικότερα, έτσι το πάμε. Υποθέτω πως είσαι η queen του YouTube, εάν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόθεση και για τον καλό σου λόγο. Δεν ξέρω αν είμαι η queen του YouTube, δεν με ξέρει τη μάνα μου στο YouTube, αλλά τέλος πάντων σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και η ίδια λέει και σίγουρα όποιος σε γνωρίζει σε συμπαθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Κοίτα, επειδή είμαι πολύ γενικότερα ντροπαλή, μπορούν να μην με συμπαθούν στην πραγματικότητα. Απλά είπαμε, στο YouTube βγάζω το δεύτερο εαυτό μου, το βαθιά κρυμμένο ρε παιδί μου. Γι' αυτό με συμπαθείς ίσως. Σου αρέσουν τα video games, πράγματι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ανέκαθεν έπαιζα από μικρό παιδάκι. Έλειωνα κάποτε στο Lineage, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι ένα πιο παλιό παιχνίδι τέλος πάντων, είναι σαν το WoW, σαν το LOL, σαν όλα αυτά τα παιχνίδια. Έλειωνα τη ζωή μου, παιδιά. Έχω φάει πόσα χρόνια από τη ζωή μου σε εκείνο το παιχνίδι. Και τώρα γενικότερα συνεχίζω και παίζω διάφορα παιχνίδια αναδιαστήματα. Πιστεύω ότι είσαι πολύ κλειστός άνθρωπος. Πολύ σωστή υπόθεση. Είμαι υπερβολικά κλειστή, υπερβολικά δεν θέλω να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου. Νιώθω ότι και καλά αυτό είναι μειονέκτημα το να τα εκδηλώσεις, το οποίο δεν είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά γενικότερα έτσι είμαι, παιδιά, δεν μπορώ να μ' αλλάξω. Δηλαδή το καταλαβαίνω ακόμα και στα βίντεο στο YouTube. Πρέπει να φαίνεται αυτό ότι είμαι κλειστή. Δεν ανοίγομαι εύκολα, δεν εκδηλώνομαι εύκολα. Μία φίλη, πιστεύω ότι οι κλανιές σου είναι αθόρυβες και δηλητηριώδεις. Η φίλη αυτή το λέει γιατί είχε δει το προηγούμενο βίντεο με τις αδιάκριτες ερωτήσεις, στο οποίο μου είχαν κάνει μια τέτοια ερώτηση, αν οι κλανιές μου είναι αθόρυβες και δηλητηριώδεις ή αν είναι βροντερές, σαν τις αντρικές τέλος πάντων. Το έχω απαντήσει τότε, παιδιά, αν είναι αθόρυβες ή όχι. Αν δεν έχετε δει το βίντεο με τις αδιάκριτες ερωτήσεις, κάπου εδώ πέρα θα περάσει το link να πάτε να το δείτε. Έχει πολύ πλάκα, έχω κάνει δύο βίντεο και part 1 και part 2, δείτε τα και τα δύο. Είσαι πολύ λεπτή. Πράγματι είμαι, προσπαθώ να παχύνω, αλλά παιδιά μου δεν θα τα καταφέρω μάλλον ποτέ. Δεν θα πατούσες ποτέ το αγόρι σου. Πράγματι, παιδιά, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Σας έχω πει ότι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να μου κάνουν, δεν θα το έκανα ούτε εγώ. Οπότε σε καμία περίπτωση είμαι κατά του κέρατου γενικότερα. Διαβάζεις υπερβολικά πολύ. Πράγματι, διαβάζω υπερβολικά πολύ. Έχω γίνει μια φυτούκλα τώρα στην καραντίνα. Και γενικότερα φυτούκλα ήμουν και μια ζωή. Δηλαδή, αν σας πω, οι βαθμοί μου πάντα ήταν 19 και 8, 19 και 9, 19 και 10, ξέρω εγώ, ήταν γενικότερα κοντά στο 20 πάντα. Ήμουν μια φυτούκλα, παιδιά. Και δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα να τα αλλάξω, αλλά μου βγαίνει. Δηλαδή, το έχω μέσα μου αυτό το πράγμα να διαβάζω πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Υποθέτω πως ξέρεις τρεις γλώσσες. Ελληνικά, αγγλικά. Τα κυπριακά πιάνονται. Λοιπόν, αν πιάνετε τα κυπριακά σαν τρίτη γλώσσα, ναι, ξέρω τρεις γλώσσες. Είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Κύπρια. Οπότε ξέρω και κυπριακά άπτεστα. Είσαι ταλεντάρα, Άννη. Σε ευχαριστώ. Είμαι. Επιλέγεις το βουνό έναντι της θάλασσας. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, δεν μπορώ ούτε σε μένα να το απαντήσω. Το καλοκαίρι προτιμώ τη θάλασσα, το χειμώνα προτιμώ το βουνό. Οπότε δεν ξέρω. Γενικότερα έχω μεγάλη τρέλα με τη θάλασσα. Είναι το χόμπι μου να πηγαίνω να τραβάω βίντεο υποβρύχια κλπ. Θα το δείτε αυτό το καλοκαίρι τώρα. Πάλι καλά άρονται τα περιοριστικά μέτρα σύντομα. Οπότε θα δείτε και τέτοια βίντεο. Οπότε δεν ξέρω αν προτιμώ το βουνό έναντι τη θάλασσα, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον προτιμώ τη θάλασσα λίγο παραπάνω. Υποθέτω πως είσαι κοινωνικός και όχι τόσο ντροπαλός άνθρωπος. Είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Μάλλον φταίει το ζώδιό μου που είμαι δίδυμος. Πραγματικά κρύβω δύο άνες μέσα μου. Η μία άνη είναι κοινωνική, ανοιχτή, καθόλου ντροπαλή, ξεδιάντροπη. Και η άλλη άνη είναι η ντροπαλή, κλειστή, που δεν μιλάει σε άνθρωπο, που είναι λίγο μουτρούχα, που είναι λίγο κάπως γενικότερα. Οπότε δεν ξέρω ποιον εαυτό από τους δύο δείχνω περισσότερο στο YouTube. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιον εαυτό δείχνω περισσότερο εδώ πέρα. Γιατί εγώ νιώθω πολύ ντροπαλή γενικότερα, ακόμα και στο YouTube. Θέλεις πολλά παιδιά, αν θέλω. Αρκετά σοβαρή αλλά καλή στα βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλό σου σχόλιο. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται με τα βίντεο, γιατί είναι κάτι το οποίο το λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Ήταν αποθυμένο χρόνων γενικότερα. Ντρεπόμουν, επειδή είμαι ντροπαλή όπως σας είπα, πάρα πολύ να ξεκινήσω το YouTube. Έλεγα τι θα μου λένε, τι θα κάνω. Παιδιά, τώρα δεν με νοιάζει καθόλου, απολαμβάνω ακόμα και τα αρνητικά σχόλια γιατί με κάνουν καλύτερη. Πιστεύω πως είσαι από τους YouTuber που πραγματικά μας αγαπάς, σε λατρεύω. Κι εγώ σε λατρεύω, κοριτσάρα μου.
να σας πω ότι πραγματικά σας νιώθω σαν φίλους μου. Δηλαδή είμαστε παρέα, ρε παιδί μου, η τρελοπαρέα όπως λέω. Σας έχω γνωρίσει όλους πάρα πολύ καλά, δηλαδή ξέρω τα ονόματά σας όλους, δηλαδή όταν σας βλέπω και στο YouTube και στο Instagram λέω «Α, ο Τάδε, ξέρω εγώ, από το βίντεο που μου κάνει σχόλια κλπ. κλπ. Σας έχω μάθει, εσάς που σχολιάζετε τακτικά τουλάχιστον. Και ναι, παιδιά μου, σας αγαπάω πάρα πολύ και στην παρέα μου και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας. Μου κρατάτε πάρα πολύ ωραία παρέα γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Αν και νομίζω έχουμε περάσει πολύ το χρόνο, να διαβάσω λίγα ακόμη και σταματάμε και άμα θέλετε κάνουμε και part 2. Ήσουν ένα πρώην μοντέλο που ανέβηκε με την Έλληνα Παπαρίζου στο σουηδικό ημιτελικό. Καμία σχέση. Δεν έχω με το modeling καμία σχέση, παιδιά, όχι. Ξοδεύεις περισσότερο χρόνο στην επιλογή αγκουριών από ό,τι είπες στο Q&A. Είναι ο φίλος από τις αδιάκριτες ερωτήσεις που έλεγε για τα αγκούρια. Δεν ξοδεύω καθόλου χρόνο, φίλο μου, στην επιλογή αγκουριών. Το χέρι πάει αυτόματα από μόνο του και διαλέγει το κατάλληλο αγκούρι. Την τελευταία φορά που πήγε στο σούπερ μάρκετ, αγόρασε το πιο μακρουλό και βαρύ αγκούρι. Δεν το ζύγισα, οπότε δεν ξέρω άμα ήταν το πιο βαρύ. Ήτανε πάντως μακρουλό, όπως λες. Θες να παντρευτείς σύντομα? Θέλω. Είσαι κοινωνική? Εγώ νιώθω ότι δεν είμαι, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να δείχνω αυτή την πλευρά περισσότερο στο YouTube. Δεν ντρέπεσαι εύκολα? Στην πραγματικότητα ντρέπομαι πάρα πολύ. Έχεις μεθύσει σε εκδρομή του σχολείου ή πολύμερη εκδρομή? Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Γενικότερα ήμουν από τα ξενέρωτα άτομα στο σχολείο. Δεν έπινα, δεν κάπνιζα, δεν έκανα τίποτα. Και στις πολύμερες εκδρομές ήμουν από τα άτομα που κάθονταν σε μια γωνίτσα στο κλαμπ. Δεν έπινα τίποτα γιατί πίστευα ότι θα μου βάλουν κάτι μέσα στο ποτό μου για να με κάνουν να εφιστώ. Γενικότερα κάτι τέτοιες βλακίες πίστευα. Τα σκυλιά σκοτώνονται εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν τους ακούσατε. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Είσαι έγκυος? Όχι, δεν είμαι. Όταν θα είμαι θα το μάθετε, μου αγχώνεστε. Όλα θα σας τα λέω. Σου αρέσουν πολύ τα fast food και τα αγγλικά? Πράγματι τα λατρεύω, παιδιά. Είναι η αμαρτία μου, το λέω. Τα λατρεύω. Και δεν μπορώ να σταματήσω αυτόν τον εθισμό μου με τίποτα. Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις πολλά φαγητά? Σε πληροφορώ ότι ξέρω να μαγειρεύω τα πάντα. Αλλά σε δικαιολογώ που το λες αυτό, γιατί στο κανάλι δεν έχεις δει ποτέ μαγειρευτό φαγητό γενικότερα, ούτε με έχεις δει να μαγειρεύω. Πάντα βλέπεις να τρώω fast food. Οπότε είναι πολύ λογικό να το λες. Μόλις μετακομίσω, σκοπεύω να σας κάνω και βίντεο με φαγητά γενικότερα, vlog, να σας δείχνω τι μαγειρεύω, να σας δείξω κάποιες συνταγές ίσως άμα το θέλετε κι εσείς. Αλλά παιδιά, τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι, αυτό είναι δύσκολο. Γιατί κάθονται στην κουζίνα τα πεθερικά μου, οπότε δεν μπορώ να πάω να στήσω τρίποδο και να αρχίσω να κάνω βίντεο με εκείνους εκεί μέσα. Είναι λίγο κάπως στο σπίτι τους. Οπότε υπομονή, παιδιά, μόλις μετακομίσουμε. Υποθέτω ότι θα παντρευτείς. Καλά υποθέτεις. Όλοι γενικότερα το έχετε μαντέψει αυτό. Και να πάμε και ένα τελευταίο για σήμερα. Είσαι αρκετά οργανωμένη στη ζωή σου και δεν αγχώνεσαι εύκολα? Οργανωμένη στη ζωή μου είμαι. Δεν αγχώνομαι εύκολα, κάνεις λάθος. Είμαι, παιδιά, ο πιο αγχώδης άνθρωπος που υπάρχει. Αγχώνομαι με το παραμικρό, πανικοβάλλω με το παραμικρό, θέλω γενικότερα να είμαι προετοιμασμένη για όλα, είμαι ψυχαναγκαστική, οπότε αγχώνομαι πάρα πολύ εύκολα γενικά. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ γιατί το βίντεο από ό,τι βλέπω έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο μικρό γίνεται για να μην είναι κουραστικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος και αντέξατε να μ' ακούτε. Τα σκυλιά τρελαίνονται. Αυτή είναι η Ήρα που ακούτε τώρα. Αυτή δεν γαβγίζει, τσιρίζει πάντα. Είναι γκρινιάρα γενικότερα. Τέλος πάντων, θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που είναι εδώ στο τέλος και όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, σε αυτό το σημείο θα σας βάλω ένα σχόλιο από βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Είναι πάρα πολλά, τα διαβάζω όλα και απαντάω σε όλα. Και να ξέρετε ότι μου κρατάτε φοβερή παρέα. Να κάνουμε και τα shout-out στο Instagram. Πρώτο shout-out πάει στο Μαράκι, ταφζίτα. Δεύτερο shout-out πάει στη φίλη μας τη Σεμίνα F. Και τρίτο shout-out πάει στη φίλη μας τη Vicky J. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε διασκεδαστικό. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε και part 2 με τις υπόλοιπες υποθέσεις σας για μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει.
να κάνετε like στο βίντεο, με βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα, και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Όπως επίσης θα με ακολουθήσετε και στο Instagram, κάπου εδώ πέρα θα εμφανιστεί το όνομά μου, η Νάνη Χαραλάμπους. Εκεί γενικότερα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, για το πότε ανεβαίνει νέο βίντεο και να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο όπως αυτό το σημερινό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα και να μένετε στο σπίτι.